Βρισκόμαστε σήμερα στο πρωτοδικείο της Άρτας που αναμένουμε να ολοκληρωθεί η δίκη. Μέσα από την εξέλιξή της, όλα αυτά τα τελευταία δύο χρόνια από την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, αναδείχθηκαν οι τραγικές ευθύνες και της εργοδοσίας και των κυβερνήσεων για τα ελλειπή μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς που οδήγησαν στο θάνατο τον 29χρονο συνάδελφό μας, Χρήστο Ζορμπά. Και ιδιαίτερα μέσα από τη διαδικασία της δίκης, αναδείχθηκαν και μέσω της εσωτερικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των email που ανταλλάζουν τα στελέχη της επιχείρησης, ότι πραγματικά τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που προστατεύουν τη ζωή μας στους χώρους εργασίας λογίζονται ανάλογα με το κόστος, λογίζονται ανάλογα με το πώς τσουλάνε οι ισολογισμοί τους. Εμείς, αυτό που έχουμε καταλάβει τα τελευταία δύο χρόνια, είναι ότι όλα τα κόμματα που κονταροχτυπιούνται για το ποιος θα πάρει την κυβέρνηση δεν έχουν βγάλει, όχι απλά καταγγελία, αλλά δεν έχουν βγάλει ούτε κιχ για αυτές τις τραγικές ελλείψεις, αλλά και έχουν φτιάξει, ειδικά τα τελευταία 10 χρόνια, όλο αυτό το νομικό πλωστάσιο που εξυπηρετεί και λύνει τα χέρια της εργοδοσίας. Χθες, με το μεγαλειώδε συλλαλητήριο του Εργατικού Κέντρου Άρτας, σαν πόλη σύσσωμη, καταδικάσαμε την εργοδοσία για αυτό το τραγικό έγκλημα. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ πέρα στα δικαστήρια, αναμένοντας την απόφαση καταδίκης. Όπως και να έχει, τα σωματεία που ανήκουν στην δύναμη του Εργατικού Κέντρου Άρτας και το Εργατικό Κέντρο Άρτας, το μόνο πράγμα που έχουμε να κάνουμε, ανεξαρτήτως απόφασης, είναι να συνεχίσουμε τον αγώνα, να προβάλλουμε τα αιτήματά μας, καλούμε τους εργαζόμενους να εμπιστευτούν τα σωματεία, να συσπηρωθούν σε αυτά σε όποιο κλάδο και αν ανήκουν, να εμπιστευτούν το Εργατικό Κέντρο και να προχωρήσουμε για να απαιτήσουμε και να επιβάλλουμε σε όλους τους χώρους εργασίας τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για να μπορούμε να γυρνάμε κάθε μέρα από τη δουλειά στο σπίτι μας υγιείς και ασφαλείς. Θεωρούμε σημαντική την τοποθέτηση της αγγελέως της έδρας για την ενοχή τους των κατηγορουμένων. Νομίζω ότι το δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει και την ανώτερη ποινή, που είναι και το ζητούμενο και της οικογένειας αλλά και των εργαζομένων εδώ στην περιοχή. Ποια είναι η ανώτερη ποινή? Αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά η γνώμη είναι ότι αυτή πρέπει να είναι, γιατί πρόκειται περί σοβαρών ελλείψεων. Θα έλεγα ελλείψεων που σε κάθε περίπτωση οδηγούν σε τέτοια τραγικά ατύχηματα. Εμείς από την πλευρά μας, σαν εργαζόμενοι στον κλάδο, για εμάς η δικαίωση, η ευθεία της οικογένειας είναι που θέλουμε. Από την άλλη, θέλουμε με αυτές τις αποφάσεις η νομοθεσία να γίνει πιο αυστηρή στα ζητήματα της ασφάλειας και της υγιεινής στους χώρους δουλειάς, γιατί εμείς λέμε ότι κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να διακινδυνεύσει τη ζωή του, ούτε μια τρίχα από το κεφάλι του, για να υπερασπίσει πρώτα και κύρια τα κέρδη της εργοδοσίας, γιατί κάθε εργαζόμενος, αυτό που έχει στο μυαλό του στην εργασία, είναι πώς θα βγάλει το μεροκάματο, να το φέρει στην οικογένεια, αλλά να το φέρει ο ίδιος στην οικογένεια. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας και πιστεύουμε ότι μια απόφαση καταδικαστική θα μπορέσουμε να εξοπλίσουμε ώστε να γίνουν πιο αυστηρά τα μέτρα σε αυτά τα ζητήματα. Από εδώ και έπειτα, ο επόμενος στόχος που έχετε και εσείς τα σωματεία των εργαζομένων είναι να πάρετε περισσότερα μέτρα. Το έχετε θέσει, μια και βλέπετε ότι κατά καιρούς γίνονται εργατικά ατυχήματα, ή μήπως ήρθε η ώρα να μπουν και επιτάπητος άλλα θέματα με πιο αυστηρά μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι εργαζόμενοι? Συμφωνούμε σε αυτό. Εμείς η προσπάθειά μας βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Αλλά όμως εδώ πρόκειται, και δεν μπορούμε να μην το συνδέσουμε, για την πολιτική που εφαρμόζεται για τα συγκεκριμένα ζητήματα, συνολικά όλη η πολιτική. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, η κύρια ευθύνη για να υπάρξει όχι μόνο μια πιο αυστηρή νομοθεσία, αλλά επί της ουσίας και ο έλεγχος που θα επιβάλλει να παίρνουν μέτρα για την προστασία των εργαζομένων στην εργασία τους, είναι θέμα της εκάστοτε κυβέρνησης. Και νομίζουμε ότι η καταδίκη που θέλουμε να υπάρξει πρέπει να είναι και καταδίκη απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση αλλά και στις προηγούμενες, που πραγματικά, ενώ έστω και αυτή η νομοθεσία μπορεί να καλύψει σε ένα βαθμό αυτά τα ζητήματα, δεν εφαρμόζεται της ουσίας, γιατί οι εργοδότες, όπως είπαμε στο δικαστήριο, οι δικηγόροι της οικογένειας έχουν ξεσαλώσει.